επεισόδιο πίτσα. Project. Ελένη. Είναι φοβερό, γιατί τώρα στα 7 χρόνια της εκπομπής έχουμε φέρει αρκετές φορές εδώ. Αλλά είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο το πώς καμιά φορά η γεύση μπορεί να σε οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Εσύ, ας πούμε, ήσουν ζαχαροπλάστης, σεφ πατησιέτο λένε τώρα. Έτσι γνωριστήκαμε. Με οικογενειακό ζαχαροπλαστείο, σε γνώρισα σαν άνθρωπο που κάνει καταπληκτικά γλυκά και ξαφνικά, περπατώντας μέσα σε αυτό το μονοπάτι της γεύσης, ξαφνικά στρίβεις από τα γλυκά και ανακαλύπτεις ότι στην αγορά υπάρχει ένα κενό. Δεν μπορείς να κάνεις καλή σπιτική πίτσα, και αυτό θα το εξηγήσουμε γιατί σε λίγο. Οπότε κάνεις εσύ, λύνεις αυτό το πρόβλημα και φτιάχνεις ένα gadget στην ουσία. Ακριβώς. Το οποίο σε κάνει πιτσαγιόλο στο σπίτι. Έχουμε να πούμε αυτό το σημαντικό μυστικό της σπιτικής πίτσας, ότι όλοι πιστεύουν ότι είναι το σπιτικό ζυμάρι. Δεν είναι το σπιτικό ζυμάρι. Εντάξει, αυτό είναι ένα 40% κατά την άποψή μου, γιατί κάνω χρόνια πίτσα στο σπίτι, αλλά το 60% είναι το ψήσιμο. Δηλαδή, το ωραίο ζυμάρι να κάνεις, που δεν είναι και δύσκολο, εδώ που τα λέμε, χρόνο χρειάζεται. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα το ψήσεις. Το λάθος που κάνουμε, και οι πίτσες μας στο σπίτι βγαίνουν σαν μπισκότα, και δεν έχουν αυτό το φουσκωτό της Ναπολετάνικης που μέσα είναι κούφιο και κάνει αυτά τα κενά και τις στρογγυλάδες που είναι η αφρά της ζύμη από μέσα και τραγανή απ' έξω. Τα λες εκπληκτικά, δεν μιλάω, συνέχισε. Ναι. Γιατί η πίτσα, όπως λένε και οι Ιταλοί, δεν θέλει ψήσιμο, θέλει τρόμαγμα. Που σημαίνει ότι ο Ιταλός ψήνει την πίτσα στους 700 βαθμούς. Ο δικός μας φούρνος στην κουζίνα, όπως ξέρετε, πιάνει 250. Δεν πιάνει παραπάνω. Έτσι. Άρα η πίτσα θα αφυδατωθεί, θα ψηθεί σαν να είναι τυρόπιτα, θα χάσει όλη την υγρασία και δεν θα φουσκώσει ποτέ. Και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ απλά. Αν κάποιος σκεφτεί πόσο χρόνο θέλει κάποιος να ψήσει μια πίτσα στο σπίτι του και πόσο χρόνο θέλει ο Ιταλός που είπε στο ξυλόφουρνο. Ο Ιταλός τη βάζει στο φούρνο και τη βγάζει μέσα σε ένα λεπτό. Ακριβώς. Το οποίο αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, ναι. Διότι σε αυτό το χρόνο καταφέρνουμε και ψήνουμε τη ζύμη, την τρομάζουμε όπως είπες, εκπληκτικά. Δηλαδή, το θέμα μας στην καλή πίτσα είναι να ψηθεί το ζυμάρι φουσκώνοντας και κάνοντας αυτά τα κενά αέρος και ταυτόχρονα να μην ξεροψηθεί το τυρί. Αυτά τα θέλουμε απλώς να λιώσουν τα υλικά μας. Και να βγει όπως πρέπει, ζουμερή και τραγανή ταυτόχρονα. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Έχουμε φτιάξει τη μαντεμένη αυτή πλάκα, ναι. Η οποία επί της ουσίας μπαίνει στο φούρνο και προθερμαίνεται μαζί με το φούρνο και καταφέρνει και όλη την ακτινοβολία που εκπέμπει η αντίσταση του φούρνου να την απορροφάει και η θερμότητά της να ξεπερνάει την ονομαστική θερμοκρασία του φούρνου. Μπράβο. Πράγμα δηλαδή που κάνουμε σημαίνει... μέσα στο φούρνο του σπιτιού φτιάχνουμε ένα φούρνο πίτσας για την ακρίβεια. Εξυπηρετεί πάνω σε αυτό. Εμείς ήδη, ναι, έχουμε βάλει στο φούρνο. Τι κάνεις λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις αυτή τη μαντεμένη πλάκα η οποία ζυγίζει 5 τόνους. Το μαντέμι κρατάει τη θερμοκρασία πάρα πολύ. Οπότε, πριν όταν αρχίσεις να κάνεις τη διαδικασία για να φτιάξεις πίτσα, ανάβεις το φούρνο. Εγώ τον βάζω στο φουλ. Βάζω και τον γκριλ μαζί. Δηλαδή γίνεται κόλαση φωτιάς μέσα και βάζεις μαζί και την πλάκα. Μαντεμένη πλάκα, βέβαια. Έτσι, ώστε εγώ την αφήνω μισή ώρα. Να έρθει να πυρώσει εντελώς. Οπότε μετά απλώς ακουμπάς την πίτσα, την αφήνεις 2-3 λεπτά. Και είσαι έτοιμος. Βασικό πάνω σε αυτό που είπες πριν, για να βοηθήσουμε τη ζύμη να έχει τα χαρακτηριστικά που περιέγραψες της ιδανικής, έχουμε παρουσιάσει μία συνταγή ζύμης, η οποία χρησιμοποιώντας μία διαδικασία που λέγεται κρύα ορίμανση, επιτυγχάνει την υπέρτατη κυψέλωση μέσα στο ζυμαράκι και ενώ έχει τη διαδικασία της και θέλει το χρόνο της, γευστικά κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και επειδή το έχουμε ξαναδείξει αυτό το υπέροχο ζυμαράκι, δείτε το βίντεο τώρα που δείχνει πώς γίνεται και θα δείτε και τη συνταγή.
Για τη ζύμη Ρουστίκ. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, τη μαγιά, το νερό, το ελαιόλαδο και ζυμώνουμε για 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Πλάθουμε τη ζύμη, τη χωρίζουμε σε 4 κομμάτια, τα πλάθουμε σε στρογγυλό σχήμα, τα βάζουμε ξεχωριστά μέσα σε πλαστικά σακουλάκια και τα αφήνουμε να φουσκώσουν στο ψυγείο για 2 με 5 ημέρες, ακολουθώντας τη μέθοδο της κρύας ορίμανσης. Αφού φουσκώσει στο ψυγείο, βγάζουμε ένα κομμάτι ζύμης από το σακουλάκι, την ξαναζυμώνουμε σε στρογγυλό σχήμα και την αφήνουμε για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να γίνει αφράτη και μαλακή. Πω πω και μυρίζει ξινόπρο ζύμη. Είναι το πενταήμερο. Oh. Είναι το πενταήμερο. Oh. Που παρόλο που αρκετούς τους προβληματίζει γιατί τους βάζει φόρτο εργασίας, αξίζει πάρα πολύ. Αυτό τώρα που κάνω τι είναι. Το ζυμάρι δείτε, τώρα. Δείτε και την κίνηση. Αυτό στην ουσία δεν το αγγίζει με, τα, με αυτό το μέρος της παλάμης, αλλά με τα ακροδάχτυλα, ε. Έτσι, θα το γυρίσει. Και το κάνει αυτό το στρογγυλό πολύ απαλά. Από κάτω έρχεται και τυλίγεται. Και έτσι κλείνει σωστά. Ναι. Αυτό τώρα είναι κρύο. Που σημαίνει ότι και να θέλαμε να τα ανοίξουμε, θα ήταν τόσο ελαστικό που δεν θα μπορούσε να ανοίξει. Ναι. Γι' αυτό τι κάνουμε, θα το αφήσουμε στον πάγκο της κουζίνας για περίπου 2 ώρες να είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Κατά αυτές τις 2 ώρες, μέσα σε αυτές τις 2 ώρες, αυτό θα φουσκώσει κιόλας. Ναι. Και θα γίνει έτσι όπως θα σου δείξω τώρα. Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει αυτά τα οποία έχουν φουσκώσει. Από τόσο θα γίνει τόσο. Θα γίνει τόσο. Το οποίο αυτό είναι σκληρό. Ενώ αυτό. Καλά, είναι... σκληρό δεν είναι. Είναι ένα απίστευτα μαλακό ζυμάρι. Συγκριτικά. Αλλά αυτό εντάξει, είναι πλέον έχει. Δηλαδή, το ακουμπάς απλά και αισθάνεσαι από μέσα την πίεση που σου διώχνει το χέρι προς τα πάνω. Είναι σαν. Μαλακό. Βαμβάκι, που σαν λέω. Βαμβάκι, ακριβώς. Το όφελος όλου αυτού είναι ότι εσωτερικά αυτό που νιώθει σαν αφρός είναι οι φυσαλίδες που έχει μέσα. Είναι αυτές που όταν ψηθεί τώρα θα κάνουν τις τρύπες αυτές τις ωραίες. Το τελευταίο ζυμάρι. Μυστικό για να μην χαλάσουμε αυτές τις τρύπες είναι να μην χρησιμοποιήσουμε πλάστη. Ο γιατί πλάστης, το συμπιέζει ο πλάστης. Όπως το πες. Έλαντε. Γι' αυτό... Δεν τυχαίο που κάνεις Ιταλός δεν ανοίγει το ζυμάρι του με πλάστη. Και αυτό στην Ελλάδα το έχουμε πολύ το θέμα. Ναι. Και επειδή έχει αφρατεύσει πολύ, θα δεις ότι ίσα ίσα όπως την αφήνω. Με το βάρος της να πέσει. Και γυρνώντας το γύρω-γύρω-γύρω. Χωρίς να χαλάω το κορνιτσιόνε, το γύσο της ζύμης. Την κορνίζα λένε οι Ιταλοί. Την κορνίζα λοιπόν. Ναι. Αυτό αρχίζει να το, και, και κατεβαίνει. Θα πάρω το φτιαράκι μου. Σημαντικό, γιατί εγώ στην αρχή έκανα το μάγκα. Λέω, α, δεν μπορώ να το χειριστώ το φτιαράκι, δεν ξέρω τι. Και μετά δεν μπορούσα να βγάλω την πίτσα, κατάλαβες. Έτσι. Ούτε να τη βάλω. Έτσι. Αλλά είναι απαραίτητο. Όμως, θέλει το μυστικό του, ναι. Εγώ δεν το είχα κάνει και μου κόλλησε. Αυτό εδώ είναι σιμιγδάλι. Μπράβο. Το οποίο βάζουμε από πάνω, ούτως ώστε η ζύμη, το ακούς πως κάνει σαν ροδάκια. Είναι σαν να βάζεις εκατομμύρια μικρά ροδάκια και αυτό τσουλάει μέσα στο φούρνο. Για είναι να... πολύ σημαντικό. Για να μπορέσει να γλιστρήσει. Ναι. Το βάζουμε πάνω και είναι έτοιμο. Και τώρα θα κάνουμε μια πολύ πρωτότυπη γέμιση. Γιατί συνήθως τις πίτσες τις κάνουμε σως ντομάτα, τυριά, ζαμπόν, πιπεριές, ας πούμε μανιτάρια. Αλλά εσύ θα μας κάνεις μια πιο πρωτότυπη. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό πιο έντονο με ποικιλία από γεύσεις. Ναι. Για αρχή θα κάνουμε μια σάλτσα. Τώρα, το μόνο που κάνω όταν... Την έχω σβηστεί, είναι προσθέτω λίγη ρίγανη για άρωμα. Για άρωμα. Ναι. Τι θα έχει αυτή η πίτσα μέσα? Θα έχει μανιτάρια. Λοιπόν, να σκόψουμε αυτά τα ωραία μανιταράκια, αυτό... τα οποία θα τα περάσουμε πρώτα από το τηγάνι καυτό και τώρα εδώ βγάζει φωτιές, για να συντομέψουμε το χρόνο που θα μαγειρευτούν. Όπως βλέπεις τα κόβω χοντρά, ναι. Γιατί θέλω να ακούγονται πάνω στην πίτσα, αλλιώς θα χαθούν. Ναι. Με λίγο θυμαράκι που τους πάει θυμαράκι, πολύ, έτσι, γνωστό λάδι να πάρει. Τέλεια. Τώρα, το κόλπο με τα μανιτάρια, όπως το ξέρεις και σε κάθε συνταγή που θέλουμε να τσιγαρίσουμε, χωρίς όμως να βγάλουν πολλά νερά, είναι ότι δεν θα βάλουμε πολλά. Και θα έχουμε πάρα πολύ καυτό τηγάνι. Πάρα πολύ καυτό τηγάνι. Για να ψηθούνε. Και μία από τη μία, μία από την άλλη και τα βγάζουμε. Όσο τα ανακατεύουμε, αυτά θα αρχίσουν να βγάζουν τα νερά τους. Να βάλουμε και λίγο αλάτι ή όχι? Όχι. Όχι στο τέλος, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα. Να βγάλει και λίγο τα ό,τι ζουμιά είναι να βγάλει. Ωραία. Και λίγο το βουτεράκι. Σε θεωρητικό επίπεδο, ανοίγουμε τη ζύμη μας όταν όλα μας τα υλικά μας είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, ναι. Με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, τσεκάρουμε τη ζύμη μας. Πω, πω, κοίτα τώρα τι μαλακό. Δεν υπάρχει αυτό, πρέπει να είναι άειλο. Δεν έχει υπόσταση. Δηλαδή αυτό που βλέπετε, όταν το πιάζεις, στην ουσία δεν υπάρχει. Είναι
Αφρός, αέρας. Είναι σαν να πιάνεις αέρα. Σύννεφο. Ναι. Άλλο βασικό. Ναι. Πόση σάλτσα θα βάλουμε. Λίγη. Δεν θέλει πολύ σάλτσα. Ναι. Βλέπεις πόσο πηχτή είναι. Ναι. Την παίρνω με το κουτάλι, τη σπρώχνω δεξιά-αριστερά. Και αυτό και γευστικά δεν θα σκοτώσει το σύνολο, ναι, αλλά και δεν θα μας κρατήσει υγρασία, mm-hmm, και ειδικά με τον τρόπο που την έχουμε μαγειρέψει και στη ζύμη. Ναι. Τώρα, τη μοτσαρέλα. Τη στραγγίξαμε, ναι. Τη στραγγίξαμε, βλέπεις ότι, ναι, έχει υγρασία μένα, αλλά δεν έχει ζουμιά. Και αρχίζουμε και κόβουμε κομμάτια. Μπουκίτσες. Και είναι αυτό που κάνουν και οι Ιταλοί. Δεν την κόβουν με μαχαίρι, την κόβουν με τα δάχτυλα. Ο κύριος λόγος είναι ότι όσο είναι στο φούρνο και λιώνει, το κέντρο παραμένει σταθερό και έτσι δεν θα στεγνώσει δεν ποτέ. Θα στεγνώσει. Ενώ αν το τρίψεις, εκτίθεται αμέσως θερμοκρασία, mm-hmm, και έτσι θα στεγνώσει. Τα μανιτάρια. Βλέπεις. Βάζεις και τα θυμαράκια μαζί. Τα βάζω, εμένα μου αρέσει προσωπικά, ναι, δίνει το αρώμα του. Ναι, ναι. Γενικά πάντως οι πίτσες να ξέρετε ότι δεν θέλουν παραφόρτωμα. Και τώρα παίρνω το μπρι, το οποίο και αυτό θα το σκίσω. Λοιπόν, η πίτσα είναι έτοιμη να μπει στο φούρνο. Τη βλέπετε που κουνιέται ωραία, δεν κολλάει πάνω στο ξύλο γιατί έχουμε βάλει το σιμιγδάλι. Πολύ βασικό. Και τώρα θέλω να μας δείξει πώς θα μπει αυτό το ζυμαράκι ωραία στο φούρνο, ο οποίος τώρα έχει πιάσει τρελή θερμοκρασία. Έχει, πόσο? Έχει ξεπεράσει τους 300 βαθμούς, mm, και τώρα με το που θα πέσει πάνω η ζύμη, ακριβώς. Ναι, και έχεις βέβαια και το άλλο γκατζετά. Α, το βάζεις ψηλά. Το είδατε, το βάζεις ψηλά. Θα στα πω τώρα. Καταρχάς, έχουμε το θερμόμετρο με το οποίο τσεκάρουμε τη θερμοκρασία. Σε προλαβαίνω. Το οποίο πηγαίνει μαζί με το σετ της πίτσας, το θερμόμετρο. Είναι χρήσιμο για να μπορούμε να ξέρουμε ανάλογα με το φούρνο πού βρισκόμαστε, ανάλογα στα ψησίματα. Τώρα, οι περισσότεροι φούρνοι αποδίδουν καλύτερα όταν η παντεμένη πλάκα είναι ψηλά, ναι, ούτως ώστε στην προθέρμανση να παίρνετε την ακτινοβολία και από πάνω για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία. Και επειδή ο χρόνος ψησίματος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, να είναι και από πάνω και από κάτω κοντά. Ναι. Και πόσο στους 300 το βάζουμε, είμαστε έτοιμοι. Οτιδήποτε πιάσει πάνω από 300 είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Έτοιμοι. Έλα εδώ να δεις τι κάναμε. Σε 4 λεπτά, έτσι, θα δείτε τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και τζακ, σιρταρωτό, πάλι βγαίνει. Αυτή είναι η πίτσα. Έχει βγει. Ναι, αγάπη μου. Αυτή είναι Ιταλία. Τώρα θα σου δείξω και το άλλο κόλπο. Ναι. Αντί να την αφήσουμε σε κάποιο ξύλινο πλατό ή ακόμα χειρότερα πιάτο για να κρυώσει λίγο για να μπορέσουμε να τη φάμε, ναι, χρησιμοποιούμε μια σχαρίτσα για να πάρει αέρα από κάτω, να μην διότι υδρώσει. Ακόμα και σε εστιατόρια, στη σερβίρουν αμέσως καυτή, ναι, και πανιάζει από κάτω και ενώ, ναι, βγαίνει από το φούρνο πολύ ωραία και τραγανή, μαλακώνει. Ναι. Τώρα, εγώ θα κόψω λίγο σχοινόπρασο να ρίξουμε από πάνω, mm-hmm, και μπαίνουμε σε διαδικασία δοκιμής. Ξέρω ότι το περίμενες. Επιτέλους. Και να πούμε ότι πολλοί φούρνοι τώρα, όταν παίρνεις καινούριο φούρνο, έχουν μέσα μία πλάκα για πίτσα. Ποια είναι η διαφορά με αυτήν εδώ την πλάκα? Ότι αυτή η φούρνη, γιατί την έχω πατήσει, είναι η πλάκα που σου δίνουν, είναι κεραμική. Η κεραμική δεν ανεβάζει ποτέ τη θερμοκρασία που ανεβάζει το μαντέμι. Αυτός εδώ έχει πόσες δοκιμές, ένα εργοστάσιο μαντέμι. Κανονικά. Μέχρι να βρει το ακριβές το πάχος, τη διάμετρο, όλες τις διαστάσεις. Ναι. Ναι. Και το σημαντικό είναι ότι το μαντέμι και μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία πιο ψηλά, mm-hmm, και τη μεταδίδει πιο γρήγορα και το πιο βασικό από όλα ζει για πάντα. Ναι. Ενώ οι κεραμικές συστολή-διαστολή σπάνε. Αρκεί να μην κάνεις τη βλακία που το έπλαινα εγώ στην αρχή, την είχα διαβάσει, ενώ έχει ένα εκπληκτικό site το οποίο μπαίνεις μέσα και γίνεσαι ειδικός της πίτσας. Δηλαδή μετά από αυτό το site το δικό σου ανοίγεις μαγαζί. Κανονικά καλά, δεν υπάρχει. Αυτό που αναφέρεις. Όλα, ό,τι υπάρχει για την πλανήτη πίτσα τα έχεις μέσα σε αυτό το site. Το βλέπουμε και από το feedback από τον κόσμο που επισκέπτεται, ναι, και μας ρωτάει ότι πλέον αυτός που θέλει να διαβάσει για το τι ιστεί πίτσα στο σπίτι, βρίσκει τις απαντήσεις όλες. Και πίτσα παντού γενικώς, όχι μόνο στο σπίτι. Τώρα, θα, ναι, ρίξω από πάνω το σχοινόπρασο, το οποίο πάει πάρα πολύ ωραία και με τα μανιτάρια. Ναι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κόβουμε την πίτσα. Σκεπάρνη πίτσας. Θα το έλεγα και έτσι. Το οποίο αντί να έχει τη ροδούλα η οποία σπρώχνει τα υλικά. Και η οποία δεν κόβει και καλά η ροδούλα. Βασικό. Εγώ την έχω καταργήσει. Ναι. Αυτό πιέζει. Σαν μετζαλούνα ιταλική, ναι, σε μια πιο φιλική για το σπίτι μη σκοτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Ναι. Αυτό που θέλω να ακούσεις πριν κόψω είναι αυτό. Ναι, το βλέπω παιδί μου, η πίτσα φαίνεται πρώτα απ' όλα. Το τραγανό του θέματος. Ναι, ναι. Και βέβαια πολύ σημαντικό αυτό, διότι κακά τα ψέματα, παίρνεις delivery πίτσα παντού,
αλλά καμία πίτσα από τα delivery δεν είναι της προκοπής. Συν το ότι έχουν και πολύ κακή ποιότητα υλικά. Είναι τα υλικά είναι ο καταλύτης. Ό,τι βάλεις, αυτό θα πάρεις. Για τη συνταγή, πίτσα με μανιτάρια, μπρίκ και μοτσαρέλα θα χρειαστείτε. Για τη ζύμη ρουστίκ, για 4 πίτσες, 700 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 7 γραμμάρια ξύρι μαλλιά, 22 γραμμάρια ζάχαρη, 12 γραμμάρια αλάτι ψηλό, 40 ml ελαιόλαδο και 430 ml χλιαρό νερό. Για την πίτσα, αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης και σιμιγδάλι ψηλό για τη μεταφορά της πίτσας στο φούρνο. Για τη σάλτσα, για 4 πίτσες, 500 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Για το topping, για μία πίτσα, 100 γραμμάρια μοτσαρέλα γελαδινή σε μπάλα, 2 λευκά μανιτάρια, 1 μανιτάρι πορτομπέλο, 60 γραμμάρια τυρί μπρι, 1,5 κουταλιά της σούπας σάλτσα ντομάτας, 2 κλονάρια θυμάρι φρέσκο, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη διακόσμηση, σχοινό πράσο ψιλοκομμένο. Θες να στο κόψω πιο μικρό? Όχι. Το έχεις. Θα το δοκιμάσω κι εγώ. Γευστικά έχω πάει Νάπολη και σκοπεύω να μείνω εκεί. Αυτά τα λέει όλα. Είναι φοβερό ότι για πρώτη φορά σε μια σπιτική πίτσα γεύεσαι την ιταλική αυθεντικότητα. Την οποία ή δεν την ξέρουμε στην Ελλάδα, ή την έχουμε ξεχάσει, είτε έχουμε απογοητευτεί, επειδή δεν την βρίσκουμε πουθενά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο βασικό και ειδικά στο σπίτι μας. Έχουμε απογοητευτεί πολύ. Με δύο βασικές κινήσεις, που είναι το τίποτα, μπορείς να την κάνεις στο σπίτι σαν να είσαι στην Ιταλία. Και με αυτά θα φάω άλλη μια μπουκιά. Για την πίτσα με μανιτάρια, μπρίκ και μοτσαρέλα. Πλάθουμε σε μπαλάκια τη ζύμη, τα αλευρώνουμε και τα αφήνουμε σε ένα δίσκο καλυμμένα με διάφανη μεμβράνη για 2 ώρες να φουσκώσουν. Ανοίγουμε ένα κομμάτι ζύμης σε στρογγυλό σχήμα με το χέρι. Πασπαλίσουμε με ψηλό σιμιγδάλι το ξύλινο φτιάρι και βάζουμε πάνω τη ζύμη. Για τη γέμιση, βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το ελαιόλαδο, προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά. Στο τέλος προσθέτουμε την ξερή ρίγανη και ανακατεύουμε. Για το topping, ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το ελαιόλαδο και το φρέσκο θυμάρι, προσθέτουμε τα μανιτάρια, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τα σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Απλώνουμε πάνω στη μαλακή ζύμη της πίτσας λίγη από τη σάλτσα, προσθέτουμε τη μοτσαρέλα σε κομμάτια, τα μανιτάρια και το μπρι σε κομμάτια. Μετράμε με το ειδικό θερμόμετρο τη θερμοκρασία επιφάνειας της μαντεμένιας πλάκας και όταν φτάσει στους 300 με 320 βαθμούς, ψήνουμε την πίτσα για 4 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε την πίτσα πάνω σε μια σχάρα να κρυώσει. Πασπαλίζουμε με το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, την κόβουμε σε κομμάτια με το ειδικό εργαλείο κοπής και σερβίρουμε. Προσωπικά, Γιώργο, σε μία πίτσα μπορώ να αντισταθώ. Αλλά σε ένα φρέσκο σπιτικό ζυμωτό ψωμί που βγαίνει από το φούρνο δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο My Pizza Project με ψωμί. Το θυμάμαι και εσύ είσαι ο λόγος που μπήκα στη διαδικασία να σκαλίσω με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το ψωμί πάνω, ναι, χωρίς να έχω την εμπειρία τη δικιά σου τα ψωμιά. Θα σου πω όμως το πρόβλημα με τα ψωμιά τα σπιτικά. Όπως και η πίτσα, είναι στο φούρνο, στο ψήσιμο. Δηλαδή, καμιά φορά δεν κάνουν κόρο. Όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές δεν κάνουν την κόρα που επιθυμείς, την τραγανή, την πλούσια κόρα. Γιατί ο φούρνος μας δεν πιάνει τις θερμοκρασίες που πιάνει ο επαγγελματικός. Επειδή τον καημό σου τον θυμάμαι. Που το είχαμε συζητήσει τότε. Και πρέπει όλη την ώρα, κάθε 5 λεπτά, να το αλείφεις με πολύ νερό, για να σου κάνει κόρα. Ενώ με αυτό, επειδή ανεβάζει τη θερμοκρασία, αμέσως κάνεις το ιδανικό ψωμί. Κάνουμε μία συνταγή η οποία δεν θέλει καν ζύμωμα. Ανακάτεμα. Το μόνο. Πιστεύω. Το ψωμί, παιδιά, δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Πρόσεξε τώρα τι κάνουμε. Πολύ σημαντικό. Παίρνουμε τη λεκάνη μας. Θα βάλουμε νεράκι. Χλιαρό. Το οποίο θα είναι έντονα χλιαρό, ούτως ώστε να μην χάσουμε χρόνο και η μαγιά να ξεκινήσει να δουλεύει. Χλιαρό. Αυτό που λέμε χλιαρό. Θα γυαλίσω λίγο τη μαγιά. Εδώ μπορείς να βάλεις και φρέσκια μαγιά ψυγείου. Βάζω λίγο
το αλάτι στο αλεύρι για να μην πέσει πάνω κατευθείαν στη μαγιά. Και τώρα πρόσεξε τι θα κάνω. Το μυστικό είναι ότι δεν θα λερωθώ καν. Ναι. Δεν θα πιάσω τη ζύμη. Ναι. Καλό με αλεύρι το, με το πίσω μέρος της κουτάλας αρχίζω και ανακατεύω το μείγμα μου. Το μελλοντικό ψωμί. Το μελλοντικό ψωμί. Το οποίο μόλις μαζέψει το αλεύρι όλο το νερό. Α, το έχεις πάει πολύ πιο μπροστά από μένα. Δεν θα λερωθώ καν, σου λέω, Ελένη. Θα με λατρέψεις για αυτό το κόλπο με αυτή τη συνταγή. Του σαλόνιο το ψωμί αυτό. Τελείως. Ναι. Τελείωσα. Mm. Όπως είναι τώρα, θα βάλω μια μεμβράνη από πάνω. Respect. Τώρα, αυτό εδώ θα το βάλουμε κάπου ζεστά. Και όταν λέω ζεστά, εννοώ ζεστά. Αν τώρα που είναι και χειμώνας, το βάλουμε στην κουζίνα σκέτο, δεν είναι αρκετά. Θα ανάψουμε, αν θέλουμε, το φούρνο ίσα-ίσα. Στους 50. Και θα το βάλουμε μέσα. Θα τον σβήσετε όμως πρώτα, μην κάνετε τη βλακεία, γιατί μετά πάει, πέθανε το ψωμί. Θα σβήσετε το φούρνο και θα βάλετε μέσα το ζυμαράκι να φουσκώσει. Και μέσα σε μια μισή ώρα θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα. Ναι. Εμείς το έχουμε. Α, φέρνω να δείξουμε τη διαφορά. Να δει. Ελάτε τώρα να δείτε τι ώρα που γίνεται. Ας το βάλουμε δίπλα-δίπλα. Τάχτη. Έτσι ξεκίνησε και σε μια μισή ώρα, ε. Ναι, αυτό είναι και λίγο παραπάνω, αλλά τόσο. Είναι έτοιμο. Επίσης, επειδή πολλοί με ρωτάνε με το ψωμί να το κάνω από το βράδυ και να το φτάσω αυτή τη φάση το πρωί. Όχι. Διότι αν το πάρα αφήσει το ζυμάρι, ξαναπέφτει. Γεγονός. Αυτό θέλει είναι τόσο ένα όσο. Πρόβλημα. Ναι, πρόσεξε εδώ τώρα. Αυτό φαίνεται πόσο αφράτο είναι και πόσο αφράτο θα γίνει το ψωμί μας. Το ζυμάρι, όλα τα ζυμάρια και τις πίτσες και το ψωμιού δείχνουν αν είναι πετυχημένα πριν τα ψήσεις. Και εκείνο καταλήτης και εκεί... Αν για κάποιο λόγο το δείτε ότι έχει στουμπώσει και για αυτό, έχει μείνει έτσι, μην το ψήσετε. Δηλαδή θα χαλάσετε την ενέργεια του φούρνου, θα πληρώνετε τσάμπα λεφτά και κόπο, δεν γίνεται. Φτιάξτε ένα καινούργιο ζυμάρι μέχρι... Από την αρχή. Πρόσεξε τώρα, εφόσον είναι έτοιμο, ρίχνω λίγο αλεύρι από πάνω με την ίδια κουτάλα. Ναι. Αρχίζω, το ξεφουσκώνω και το μαζεύω. Θα το ξαναφουσκώσει τώρα αυτό. Ναι, αλλά τώρα στη δεύτερη φάση θα αλλάξουμε λίγο τους παράγοντες. Ναι. Και θα το βάλουμε αυτό να φουσκώσει πάνω στην επιφάνεια που θα το ψήσουμε. Μπράβο. Για να μην το ξαναμεταφέρουμε μετά. Έτσι το κάνουμε. Δηλαδή στο δεύτερο φούσκωμα του ψωμιού είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει τα καρβελάκια μας, το έχουμε βάλει σε ταψίτο, οπουδήποτε. Και μετά το αφήνουμε να ξαναφουσκώσει. Για να είμαστε έτοιμοι. Η ιδέα τώρα ποια είναι. Για να μην μου κολλήσει πάνω στο μαντέμι, θα βάλω λίγο λαδάκι. Ίσα-ίσα. Θα το απλώσω καλά-καλά στην επιφάνεια. Και θα αλευρώσω λίγο για να είμαι σίγουρος. Και πάλι με την ίδια λογική μπορείς να βάλεις σιμιγδάλι. Το οποίο σιμιγδάλι... Κάνει και πιο τραγανό. Κάνει μια τραγανή κρούστα θεϊκή. Κατάλαβες. Τώρα, όπως είναι αυτό, μαζί με το αλεύρι θα προσπαθήσω να το βγάλω. Και λίγο στο μπάγκο, ένα πασπατεματάκι, ίσα-ίσα. Μισό δευτερόλεπτο. Τώρα τι θέλω. Ναι. Θέλω τίποτα, να το κάνω ένα σχήμα. Μια ωραία μπαλίτσα, ούτως ώστε να πάρει καλή αρχή το ψωμί για να φουσκώσει. Ναι. Και μόλις γίνει μπαλίτσα, θα έρθω, θα το ακουμπήσω όμορφα εδώ. Αυτό είναι τώρα πούπουλο. Είναι ήδη αφράτο, παρόλο που το ξεφουσκώσαμε, έχει πάρει αέρα. Τώρα, εγώ εδώ θα βάλω πετσετούλα, γιατί... Τώρα θέλει πετσετούλα. Στο δεύτερο φούσκωμα είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι. Θα το επιστρέψω να πάει κάπου ζεστά και θα περιμένουμε για 40 λεπτάκια. Όπως βλέπεις, έχει φουσκώσει. Ναι. Το βασικό είναι να μην μας ανοίξει πολύ και είναι έτοιμο για φούρνο. Ναι. Τώρα, αυτή η πλάκα τώρα είναι κρύα. Αυτή η πλάκα είναι κρύα και δεν θέλουμε να πέσει ζύμη πάνω στην καυτή όπως και θέλουμε στην πίτσα, γιατί μέσα σε 40 λεπτά. Θα το κάψουμε τελείως. Άρα... Αυτό συσσωρεύει κατά τη διάρκεια του ψησίματος και αποδίδει τα μέγιστα από κάτω μετά το πρώτο 20 λεπτό. Και το βάζεις σε δυνατή θερμοκρασία. Εγώ ψήνω σε 190. Και 200. Αντέχει. Αντέχει, βάλεις σε δυνατή φωτιά. Ναι. Πάμε για φούρνο. Για 40 λεπτά. Για 40 λεπτά. Όση ώρα, δηλαδή 40 είναι το δεύτερο φούσκωμα, 40 είναι και το ψήσιμο, για να θυμάστε. Τόσο. Στη δόση αυτή που δίνουμε. Αν τώρα κάνετε διπλάσια δόση, θέλει μία ώρα και. Σωστό. Μια ώρα και 10 λεπτά, ας πούμε. Για τη συνταγή σπιτικό ψωμί θα χρειαστείτε: για τη ζύμη 400 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 6 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 330 ml νερό χλιαρό και 8 γραμμάρια αλάτι. Για το σερβίρισμα προϊόν επάλυψης soft.
Και τώρα έχει μυρίσει εδώ όπως μυρίζανε οι παλιοί φούρνοι. Πάμε να το βγάλουμε. Οι οποίοι μυρίζανε διαφορετικά από τους σύγχρονους φούρνους. Δεν ξέρω αν το... Εσύ πόσο μεγάλος είσαι για να το θυμάσαι αυτό. Δεν το έχω προλάβει τόσο, ναι. Αλλά εγώ αυτό που θα σου πω είναι το εξής. Καταρχάς... Ναι. Έχει, ακούγεται, λέει, έχει σκληρίνει, ναι. Είναι πολύ τραγανό και όταν θα πάμε να το σπάσουμε θα δεις ότι η κόρα που έχει δημιουργήσει, παρόλο που δεν το βρέξαμε όσο, ναι, θα έπρεπε, έχει γίνει... Αυτό. Κόλαση είναι. Να. Και αυτό που θα πω είναι το εξής. Ναι. Κάθε ψωμί έχει να δώσει διαφορετικά σε γεύση, σε υφή κτλ. Mm-hmm. Αυτό το ψωμί είναι το πιο εύκολο ψωμί που, mm-hmm, μπορεί να κάνει κάποιος και μπορεί μέσα σε... 4 ώρες, 3,5 ώρες στο σπίτι του, χωρίς όμως να κάνει τίποτα, να έχει φρεσκοζυμωμένο ψωμί με τα υλικά τα σωστά. Το μόνο πρόβλημα, γιατί εγώ προσπαθώ να κάνω πάντα ψωμί, είναι ότι δεν έχουμε στο σπίτι το χρόνο να το φουσκώσουμε. Κατάλαβες, δηλαδή δουλεύουμε και όλα αυτά. Αλλά την Κυριακή μπορείς να κάνεις 1, 2, 3 τέτοια ψωμιά και να έχεις όλα τα ψωμιά της εβδομάδας. Βέβαια, η ώρα που βγαίνει και κάνει αυτό το κρακ. Εκεί είναι όλα τα λεφτά και τώρα να δεις που θα σου βάλω και λίγο βούτυρο από πάνω. Διότι τι θέλει το καλό ψωμί? Λίγο βουτυράκι. Και καλή κόρα. Και εδώ αυτή τη γονίτσα. Το έχουμε, αυτή το γονίτσα. Έχουμε. Σου βάλω. Εγώ ξέρεις τι τρώω κάθε μέρα. Κοίτα, εξαφανίστηκε κατευθείαν, έτσι όπως είναι ζεστό. Ψωμί ζεστό, αυτό τι κάνεις, αν σου κρυώσει την άλλη μέρα, το κόβεις φέτες και κάθε φορά που είναι να το φας, το περνάς από τη φρυγανιέρα μία. Πάρα πολύ σωστή. Διάρκετος καιρό, ό,τι έχεις. Ζεσταίνεται και ξαναζωντανεύει και γίνεται όπως την πρώτη μέρα. Και θα δεις ότι το και συγκεκριμένο... Και βάζεις βουτυράκι και αυγό βραστό εγώ πάλι. Που το πάει, από εκεί πάλι με τα αυγό. Αυτό που θα δεις είναι ότι για κάποιον ο οποίος δεν έκανε καμία προσπάθεια, αυτό το ψωμί δίνει πολύ περισσότερο από αυτά που του δίνεις. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Δείτε. Και είναι φρέσκο ψωμί στο σπίτι. Από τα ωραιότερα ψωμιά. Και είναι καλαντισμένο σωστά, είναι νόστιμο. Πραγματικά από τα ωραιότερα ψωμιά, η κόρα του δεν παίζεται. Είναι, τώρα που το τρώμε το βούτυρο, είναι πως έχεις το αυγουλάκι, το τηγανιτό και έχει το βουτυράκι στο πλάι και κάνεις το, την ατασταλία. Αυτή, ναι, η γεύση μου ήρθε τελείως τώρα. Θες και τον κρόκο να παίζει από πάνω. Και θα γίνει χαμός. Και δεν θες να μαγειρέψεις, δηλαδή δεν χρειάζεται μάλλον να μαγειρέψεις τίποτα. Ξεκινάς με ένα ψωμί και κλείνεις εκεί. Και να ξέρετε ότι το ψωμί, επειδή είναι συνέστημα και το αγαπάει όλος ο κόσμος, μπορείς να κάνεις ένα ψωμί και να το παρουσιάσεις σε ένα τραπέζι που θα κάνεις μόνο το ψωμί. Να φωνάξεις τους φίλους σου, να το βγάλεις από το φούρνο, να κάνει αυτό το κρακ, να το κόψετε με τα χέρια και να έχεις δίπλα οτιδήποτε. Τυπάκια, ό,τι σου βρίσκεται στο ψυγείο, ένα λαντικό, ένα τυρί. Και αμέσως γίνεται ένα τραπέζι το φρέσκο ψωμί. Για το σπιτικό ψωμί. Βάζουμε σε μπολ το χλιαρό νερό, προσθέτουμε τη μαγιά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Ρίχνουμε το αλάτι στο αλεύρι, το προσθέτουμε στο μπολ με τη μαγιά και ανακατεύουμε με το πίσω μέρος μιας κουτάλας μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και αφήνουμε τη ζύμη σε ζεστό μέρος για μια μισή ώρα να φουσκώσει. Αφού φουσκώσει, πασπαλίζουμε με αλεύρι τη ζύμη και τη ζυμώνουμε με το πίσω μέρος της κουτάλας μέχρι να ξεφουσκώσει και να μαζευτεί. Αλείφουμε με ελαιόλαδο τη μαντεμένη πλάκα και την αλευρώνουμε. Αλευρώνουμε τη ζύμη, τη ζυμώνουμε στον αλευρωμένο πάγκο, την πλάθουμε σε μπάλα, τη βάζουμε πάνω στη μαντεμένη πλάκα και την αφήνουμε σκεπασμένη να φουσκώσει για 40 λεπτά. Στη συνέχεια, ψήνουμε το ψωμί στους 190 βαθμούς στον αέρα για 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, το κόβουμε σε κομμάτια, το αλείφουμε με προϊόν επάλυψη soft και σερβίρουμε. Και βέβαια ένα μεγάλο κεφάλαιο στην πίτσα είναι η γλυκιά πίτσα, έτσι. Και ο ζαχαροπλάστης δεν θα μπορούσα να μην δείξω και κάτι γλυκό. Εννοείται αυτό. Συνεχίζεις όμως και ο ζαχαροπλάστης. Κανονικά. Το έργο μας προσπαθούμε και συνεχίζουμε να δείξουμε τι εστί ποιότητα και πώς δουλεύουν τα υλικά με τρόπους που πλέον δεν είναι βιομηχανοποιημένοι. Εντελώς. Αυτό το κάνετε χρόνια εσείς. Το θυμάσαι, το έχεις δοκιμάσει. Εννοείται αυτό. Πάμε και λοιπόν τώρα να κάνουμε. Φάω και την πρώτη γλυκιά σου πίτσα, γιατί θυμάμαι να έχω ξαναφάει. Έχεις κάνει με μασκαρπόνε. Ήταν ένα καλτσόνε που είχαμε κάνει. Μπράβο, ήταν, ναι, με σοκολάτα, ναι. Τώρα θα πάμε σε κάτι πιο λευκό. It's really true, oh, lucky you.
Θα ξεκινήσουμε με τη ζύμη. Αυτό το ζυμάρι ήθελα να το δείξω για να δείξουμε για κάτι πιο απλό από το σύνθετο με την κρύα ορίμανση. Το οποίο μπορεί κάποιος να το κάνει και να το χρησιμοποιήσει μέσα στη μέρα. Γιατί πολλοί το θέλουν αυτό λόγω έλλειψης χρόνου ή προγραμματισμού. Ζυμάρι ημέρας. Δηλαδή το κάνω το πρωί, το τρώω το βράδυ. Τι το κάνω το μεσημέρι και το τρώω το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε σε ένα μπολ τα υγρά υλικά μας, που είναι νεράκι, πάλι χλιαρό. Ναι, πάντα στις ζυμές. Για να δουλέψει μαγιά. Προσέξτε πάντα το χλιαρό νερό όταν βάζετε μαγιά. Μην βάλετε ζεστό, μην βάλετε κρύο. Αν αισθάνεστε ανασφάλεια στο πόσο χλιαρό. Καλύτερα πηγαίνει προς το κρύο παρά προς το ζεστό. Γιατί μετά μπορεί να κάνετε μεγαλύτερο κακό από καλό. Να πέσει. Βάζουμε και λαδάκι εδώ και θα βάλουμε και μελάκι αντί για ζάχαρη. Η ζάχαρη επίσης είναι κάτι που φουσκώνει τη μαγιά. Αυτά σε τι βοηθάνε. Αυτά βοηθάνε στο να μασουλάει, λένε, μέχρι να τελειώσουμε. Το αλχάλιμερ. Κόκκινα φρούτα. Προληπτικά. Εγώ έχω ετοιμάσει αυτά. Έχω βάλει το αλάτι μέσα στο αλεύρι πάλι. Και ένας πολύ σωστός τρόπος, γιατί το αλάτι τη ρίχνει τη μαγιά, είναι να βάλεις το αλάτι μέσα στο αλεύρι, όπως κάναμε, για να χαθεί κάπου. Να σιγουρέψεις ότι δεν θα πέσει πάνω κατευθείαν. Αυτή η ζύμη, αν δεν θέλουμε να την κάνουμε στο χέρι και έχουμε κουζινομηχανή, θα μπορούσαμε να τη βάλουμε στο μπολ, στον κάτω της κουζινομηχανής και να το ζυμώσει εκείνη για μας. Το δεις αμέσως, θα πάρει όλο το αλεύρι. Αυτή είναι η ζύμη μας. Άμα θέλουμε λίγο ακόμα να τη ζυμώσουμε, μπορούμε. Αυτή τώρα θα μπει σε ένα μπολ. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Θα αλευρώσω λίγο ή θα λαδώσω καλύτερα για να μπορέσει να γλιστρήσει κατά το φούσκωμα. Αυτό τώρα είναι ένα φούσκωμα ή δύο. Αυτή η ζύμη είναι δύο, αλλά είναι πιο σύντομα. Δηλαδή, η πίτσα δεν θέλει σαν το ψωμί τόσο στις ίδιες μέρες. Αυτό τώρα θα τα αφήσουμε για μία ωρίτσα περίπου. Και όταν θα περάσει η ωρίτσα θα γίνει έτσι. Α, δεν με σηκώνεται και τρελά. Όχι, αφρατεύει περισσότερο. Αφρατεύει, ναι, ναι. Παρά σηκώνεται. Ωραία, μία ώρα και μετά... Και μετά φέρνει. Μου το φέρνει σε μένα. Και θα ετοιμάσουμε για το δεύτερο φούσκωμα. Ποια είναι η διαδικασία. Είδατε, έχει πια ξεκολλάει. Πολύ ηλία, έχει άλλη υφή τελείως. Έχει βοηθήσει. Μαλακιά πολύ. Έτσι. Εμείς σήμερα, για να κάνουμε αλλαγή, θα κάνουμε μικρές πίτσες. Γιατί τα γλυκά και αυτά είναι πιο πολύ για τους μικρούς μας φίλους. Πράγμα που μπορεί να κάνει και πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Ξέρεις πόσο μπορεί να φάει ο μικρός φίλος. Ο μικρός ο φίλος, έτσι. Τώρα, αυτά. Περισσότερο το μεγάλο. Τα κάνουμε μπαλάκια περίπου των 50 γραμμαρίων. Ατομικές πιτσούλες, δηλαδή σε αυτή τη φάση τώρα, πριν ζυμωθούν, πριν φουσκώσουν για δεύτερη φορά, τα κάνουμε μπαλάκια της. Το δεύτερο φούσκωμα το έχουμε σχηματισμένο. Ναι. Τα οποία τα βάζουμε έτσι στη σειρά. Τέλεια. Και πόση ώρα θα τα ξαναφουσκώσεις αυτά τώρα? Ούτε μισή ώριτσα. Είναι τόσο μικρά και τόσο, έχουν πάρει τόσο φόρα στο φούσκωμα. Αυτά τα σκεπάζετε καλύτερα και με μία μεμβράνη. Γενικά η μεμβράνη, όπως θα δείτε εδώ, βοηθάει γιατί προφυλάσσει από τα ρεύματα και ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία. Οπότε φουσκώνει καλύτερα και πιο γρήγορα. Το μόνο που θέλει είναι να αλευρώσουμε καλά. Γιατί αυτό που είπες, επειδή ανεβάζει την υγρασία, μπορεί να κολλήσει η μεμβράνη πάνω και το αλευράκι έρχεται και το προστατεύει πλήρως. Ναι. Και αυτές τώρα, μετά από πόσα λεπτά είπες? Μετά από μισή ωρίτσα. Δηλαδή, πρώτο φούσκωμα μία ώρα, δεύτερο φούσκωμα μισή ώρα. Και είναι έτοιμα. Και είναι έτοιμα. Τώρα. Τι θα βάλουμε πάνω στην πιτσούλα πριν αρχίσουμε να ανοίγουμε? Πολλά και ωραία βλέπω εδώ. Θα κάνουμε διαφορετικά. Η βάση όμως όλων θα είναι ένα μείγμα που θα φτιάξουμε με φρέσκο τυρί κρέμα, το οποίο θα το αραιώσουμε λίγο για να μην είναι σφιχτό στο φούρνο, με λίγη κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος πάντα προτείνουμε να δουλεύουμε με πλήρη, με φούλη παρά στα 36% προκειμένου να μην έχει την υγρασία την παραπάνω χωρίς λόγο. Για να δέσει. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω εδώ το τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα. Αν θες μπορείς να μου ανοίξεις την κρέμα γάλακτος. Την έχω έτοιμη. Αυτά είναι. Αυτή είναι η βάση μας. Αντί για τυρί δηλαδή στην πίτσα και σάλτσα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τυρί, κρέμα τυρί κρέμα και κρέμα γάλακτος. Και βάζω το σμιγδάλι
για να μην ασχολήσει. Mm. Και τώρα επειδή θα κάνω, θα δεις, κολπάκι, βάζω μπόλικο για να σιγουρευτώ ότι μου κερδίζει χρόνο. Ναι. Παίρνω τη ζύμη, την οποία θα δεις ότι θα την ανοίξω με τον ίδιο τρόπο που κάναμε την άλλη. Αλλά σε πιο μικρό μέγεθος. Αλλά σε μινιατούρα. Κάτσε κάνω κι εγώ, πάρε. Να δω πώς είναι. Πάρε ένα. Πολύ αφράτο. Είναι για να παίζουν τα παιδάκια. Τάχτε τι ωραίο που γίνεται. Το γυρίζεις και το πατάς. Το γυρίζεις και το πατάς. Φοβερό ζυμαράκι. Να το. Τίποτα. Πας και πιο γρήγορα. Μετά ξεθαρεύεις. Κατάλαβες. Τσακ, 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 τσακ. Είναι να γίνει αρχή. Ναι. Και όταν είσαι έτοιμο, μου το ακουμπάς πάνω εδώ. Πας εδώ. Μη μου πεις. Τέλεια. Για πρώτη φορά. Τέλεια. Γιατί είναι η ζύμη σου τέλεια. Τέλεια. Ναι. Τώρα, θα πάρω κουταλάκια. Και θα αρχίσω να βάζω τη βάση που είναι, είπαμε, φρέσκο τυρί κρέμα. Αναμειγμένο με την κρέμα γάλακτος. Με full fat. Με full fat. Αυτό θα μου πεις, από αυτά που θα φτιάξω, θα μου πεις ποιος αρέσει πιο πολύ, θα κάνω ένα έξτρα για το σένα. Το δικό μου. Το που άνοιξα εγώ. Θα βάλουμε το όνομά σου. Βλέπεις, το απλώνω. Α, το κάνεις πάλι όπως τις πίτσες, δεν το... Δεν το κάνω, ναι, προτιμώ να είναι πιο έντονα τοπικό, α, για να έχει και μια ανομοιομορφία χρήση, όταν το τρως. Ναι. Πάμε στο τι άλλο θα βάλουμε. Mm-hmm. Στο ένα θα βάλουμε μπλουμπερίς και θα δεις στα άλλα, θα βάλω περισσότερο κάτι από ξηρό καρπό. Και όπως είναι αυτά, ας πάμε λίγο έτσι. Εγώ πάλι δεν θα το καταφέρω, αλλά το βάζεις λίγο στο multi ένα κρακ και σπάει καβουρδισμένο, βέβαια. Έτσι, για να φουντούκι. Έχει και τη γεύση την ωραία, γιατί ξέρω, ο καρπός αν δεν καβουρδιστεί δεν βγάζει αρώματα. Το λέει ο ζαχαροπλάστης. Το λέει ο ζαχαροπλάστης. Εδώ τι θες να βάλω στο δικό σου? Στο δικό μου θέλω να βάλεις, να μην βάλεις ξηρούς καρπούς. Να μην βάλω ξηρούς καρπούς. Άρα θα βάλουμε πάλι τα blueberries και θα δούμε πώς θα το συνδυάσουμε. Αυτές είναι τώρα, αυτά είναι γλυκά κουταλιού. Αυτά κλέβεις, θα το πούμε μετά. Είναι γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες που θα έρθουν να ντύσουν το γλυκό. Μετά, γιατί... after. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεις, η ζύμη είναι άγλυκη. Ναι. Εδώ ζάχαρη δεν βάλαμε. Ναι. Κάτι πρέπει να δώσει ένα γλυκό χαρακτήρα. Σωστό και αυτό. Και επειδή αυτά είναι πολύ γλυκά, θα εξισορροπήσει πάρα πολύ ωραία. Και θα τα βάλουμε μετά το ψήσιμο. Θα τα βάλουμε μετά το ψήσιμο. Εδώ έχεις εσύ διάφορα γλυκά κουταλιού. Αυτό τι είναι, κηδόνι? Αυτό είναι κηδόνι, αυτό είναι πορτοκάλι, πορτοκάλι και το άλλο είναι μαρμελάδα βατόμουρο. Α, αυτό θέλω να σου πω, ότι μπορούμε να βάλουμε ή γλυκό κουταλιού ή μαρμελάδα. Έτσι? Ό,τι εξυπηρετεί και μας αρέσει. Ωραία, okay. Πάμε για φούρνο. Ναι, εγώ θέλω με τη μαρμελάδα. Θα το βάλω μετά. Πόση ώρα το ψήνουμε αυτό? Αυτό θα χρειαστεί τον ίδιο χρόνο, γύρω στα 4 λεπτά. Και πάμε να το δούμε. Πάμε, πάμε. Πήρε χρώμα. Και εγώ πήρα τον κόφτη. Θα με αφήσει να το χρησιμοποιήσω, να δω πώς γίνεται. Κοίτα, τώρα θα το φτιάξουμε, περίμενε. Καταρχάς, κοίτα τι ωραίο χρωματάκι έχει πάρει η ζύμη. Κοίτα να δεις και που αυτά ψηθήκανε. Εγώ δεν τους το είχα. Και αμολύσανε και όλα δώσανε χρώμα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τέλει. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα συμπληρώσουμε από πάνω πρώτα τα διάφορα. Πάρω εγώ κουταλάκια. Λοιπόν, είπαμε μαρμελάδες ή γλυκά κουταλιού. Ή μπορεί να έχεις κάνει, ας πούμε, μια κομπόστα. Το ίδιο είναι. Οτιδήποτε υπάρχει. Τι άλλο μπορείς να βάλεις? Μπορεί να βάλεις ακόμα και σοκολάτα. Ναι. Που πάντα πάει παντού. Ναι, ναι. Φρέσκα φρούτα. Αν και τώρα δεν είναι η καλύτερη εποχή γι' αυτό, αν ήταν πιο καλοκαίρι, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κόψω. Παρακαλώ, έλα, το θες, κάτω. Όχι, αυτό θες να βάλεις. Θα το βάλω μετά, το δικό σου. Το δικό μου είναι αυτό. Γι' αυτό, βάλε, βάλε. Όχι, θέλω να βάλεις τέτοιο. Έγινε. Βατόμουρο μαρμελάδα. Είμαστε εντάξει. Ναι, ναι. Κόβεις. Ουάου, κόβει τέλεια. Μία δεξιά. Ναι. Τέλεια. Ναι. Καμία σχέση με αυτό το ροδελάκι. Κάνει πιο κόψιμο. Και αν το κάνει απότομη στην αρχή. Απ' τη λαϊκή. Έτσι. Τέλεια. Για τη συνταγή γλυκές μικρές πίτσες θα χρειαστείτε: για τη ζύμη 315 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 18 γραμμάρια μέλι, 2,5 γραμμάρια ξύρι μαγιά, 4 γραμμάρια αλάτι ψηλό, 23 ml ελαιόλαδο και 180 ml κλιαρό νερό. Για την πίτσα, ελαιόλαδο για επάλυψη και σιμιγδάλι ψηλό για τη μεταφορά της πίτσας στο φούρνο. Για τη γέμιση, 300 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, blueberries, φιλέ αμυγδάλου και φουντούκια.
Για τη διακόσμηση, μαρμελάδα βατόμουρο, γλυκό πορτοκάλι, γλυκό κιδόνι. Ότι, ας πούμε, ένα ψωμί με μαρμελάδα που θα φας το πρωινό, εδώ αποκτά μια διάσταση σαν να είσαι σε πεντάστερο ξενοδοχείο και έχεις ένα εκπληκτικό πρωινό. Και είναι πάρα πολύ απλό αυτό που κάναμε. Very chic. Φοβερίδα. Λοιπόν, νομίζω ότι και μετά από αυτή την τελευταία γλυκιά που έχεις να προσθέσεις κάτι. Το συγκεκριμένο. Πέρα το ότι έχει συγκλονιστεί. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και αυτά τα μικρά έχουν ψηθεί πάρα πολύ ωραία. Αν το δεις από κάτω. Δεν παίζει τώρα και η ζυμή. Αυτό που το κοιτάξτε το σιμιγδάλι. Είναι αυτό που το βλέπουμε στους φούρνους που παίρνουμε ένα πολύ ωραίο τραγανό πράγμα και δεν ξέρουμε και γιατί. Χρώμα. Είναι το σιμιγδάλι που βάζεις εδώ πάνω για να κυλήσει. Και είδες ότι η μαρμελάδα έδωσε τόση γλύκα όσοι ήθελε. Ναι, εντάξει, δεν είναι γλυκό. Είναι ισορροπημένο. Είναι ελάχιστα γλυκό, τουλάχιστον αυτό που έφαγα εγώ με τη μαρμελάδα. Και αυτό μπορεί να δώσει ιδέες και από εκεί και πέρα ο καθένας να το πάει εκεί που θέλει. Ναι, με αυτό είναι η πίτσα. Η πίτσα είναι ελευθερία. Με δύο βασικές κινήσεις, το σωστό ψήσιμο και ένα πολύ καλό ζυμάρι, μπορείς πια να ανοίξεις μια παλέτα γεύσης η οποία δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει μόνο αρχή. Για τις γλυκές μικρές πίτσες. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη διαλύοντας ένα μπολ με χλιαρό νερό τη μαγιά. Προσθέτουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο και το μέλι. Ρίχνουμε αλάτι στο αλεύρι, το προσθέτουμε στη μαγιά και ανακατεύουμε με το χέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει μια λεία ζύμη. Ζυμώνουμε στο πάγκο τη ζύμη, την αφήνουμε σε μπολ αλυμένο με ελαιόλαδο και την αφήνουμε για μία ώρα σκεπασμένη να φουσκώσει και να αφρατέψει. Αφού φουσκώσει, πλάθουμε τη ζύμη σε μπαλάκια βάρους 50 γραμμαρίων. Τα βάζουμε σε ταψί σκεπασμένα με διάφανη μεμβράνη και τα αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν. Για τη βάση της πίτσας, βάζουμε σε μπολ το φρέσκο τυρί κρέμα, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και αναμειγνύουμε. Τα σπαλίζουμε με ψηλό σιμιγδάλι το ξύλινο φτιάρι. Ανοίγουμε τα μπαλάκια ζύμης με το χέρι σε μικρά στρογγυλά κομμάτια και βάζουμε 4 κουταλάκια από το μείγμα με το τυρί κρέμα σε κάθε μικρή πίτσα. Μοιράζουμε στις μικρές πίτσες τα βατόμουρα, το φιλέ αμυγδάλου και τα σπασμένα καβουρδισμένα φουντούκια. Μετράμε με το ειδικό θερμόμετρο τη θερμοκρασία επιφάνειας της μαντεμένιας πλάκας και όταν φτάσει στους 300 με 320 βαθμούς, ψήνουμε τις μικρές πίτσες για 4 λεπτά. Αφού ψηθούν, προσθέτουμε μαρμελάδα βατόμουρο ή γλυκά του κουταλιού. Τις κόβουμε σε κομμάτια με το ειδικό εργαλείο κοπής και σερβίρουμε. Και με το My Pizza Project μπορείς να γίνεις Ιταλός πιτσαγιόλος σπίτι σου. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Χωρίς να είναι κάτι το οποίο είναι πανάκριβο ή δεν ξέρω κάτι που έχει απομυθοποιήσει τελείως τη δυσκολία. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και τα υλικά που χρησιμοποιούμε όταν φτιάχνουμε την πίτσα είναι χαμηλού κόστους. Και χαμηλού κόστους είναι, αλλά οι πίτσες που παίρνουμε μας γεμίζουν θερμίδες κακά λιπαρά, μεγάλες ποσότητες από κακής ποιότητας λιπαρά των τυριών. Ενώ αυτή που έκανε, ας πούμε, ο Γιώργος ήταν τόσο διαιτητική, διότι είχε ελάχιστα. Είχε δυο μπουκίτσες τυρί και παρόλα αυτά ήταν χορταστική, πλούσια και υπέροχη στη γεύση της, χωρίς να σου αφήνει την παραμικρή λιπαρότητα πουθενά. Είτε από το ζυμάρι, είτε από τη γέμιση. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Η πίτσα δεν παχαίνει, με άλλα λόγια θέλω να πω. Απλά πρέπει να τη φτιάξει σωστά. Αυτό είναι ο καταλύτης. Το πες πολύ ωραία. Και να μην ξεχνάμε ότι επειδή είναι και το φαγητό του φτωχού της Ιταλίας, στη Νότια Ιταλία, άμα πας στη Σικελία, ας πούμε, μπορεί να την κάνουν σκέτο το ψωμί και βάζουν δύο σταγόνες λάδι με λίγη ρίγαλη, λίγο θυμάρι και αυτό είναι μια πίτσα. Και είναι ένα γεύμα, είναι. Εννοείται. Αυτό που λέμε εμείς ψωμοτήρι, εκείνοι το λένε ψωμί με λάδι. Ψωμολάδι. Έτσι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Φιλάκια. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη παρέα με τον Μανώλη Βασιλάκο από τη Σκύρο μαγειρεύουν. Ζωγραφίζεις. Το γραφίζω. Φιλέτο σαρδέλα σε φύλλο βιριτού με σπανάκι και πιπεριά φλωρίνης. Μπορείς να τα πεις και μπακλαβαδάκια με σαρδέλα. Μπακλαβαδάκια σαρδέλα, τέλεια, έτσι θα τα πούμε. Γαρίδες παναρισμένες με μουστάρδα και μέλι. Α! Τέλεια. Καλέ, μην τρομάζεις, δεν θα σε κάψω. Και μακαρονάδα με καλαμάρι και κόκκινη σάλτσα μανιταριών. Πρέπει να σας πω, δεν έχω λόγια, γιατί είναι μόνο τα κλάματα. Φρέσκο τυρί κρέμα Άρλα. Γιατί τα χριστουγεννιάτικα γλυκά τα θέλεις τόσο απολαυστικά όσο και αυτά του Στέλιου Παρλιάρου. Απολαύστε το με 20% έκπτωση και... Καλές γιορτές.